Ο Στίβ με την Ιλιάδα Παπαγεωργίου μιλάνε ή όχι. Είχαμε πει ότι υπάρχουν γκρίζα σύννεφα. Τα γκρίζα έχουν γίνει μαύρα. Γιατί δεν μιλάνε. Και εδώ και λίγες μέρες, εδώ ανακαλύψαμε εμείς αποκλειστικά ότι ο Σνίκ έχει διαγράψει από το Instagram του όλες τις κοινές του φωτογραφίες. Εμείς το έχουμε αποκαλύψει αυτό. Ναι, εγώ το τσέκαρα. Όλες οι κοινές φωτογραφίες. Πρώτη φορά το λέμε. Ποιο πράγμα τώρα λες. Ότι ο Σνίκ έχει διαγράψει τις φωτογραφίες. Το λέμε πρώτη φορά, ναι. Πρώτη φορά. Τι έχουμε αποκαλύψει. Είχαμε πει ότι υπήρχαν γκρίζα σύννεφα. Είχαμε πει πρώτοι, μετά βγήκανε και μας αμφισβητήσανε. Ναι. Τώρα δεν πειράζει. Τώρα μένουν σε διαφορετικά σπίτια. Τώρα φαπ. Φαπ τώρα. Είχε ξεκινήσει από το Ζε Νιούς το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, έτσι ξεκίνησε. Το είχαμε συνεχίσει εμείς. Κάποιοι δεν μας πιστεύανε. Τώρα μας πιστέψουνε. Το OK έγραψε το Σάββατο ότι η Ιλιάνα έχει μετακομίσει επίσημα σε άλλο σπίτι, έχει νοικιάσει χώρο και έχει μετακομίσει. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς βρήκαμε αποκλειστικά. Σε νιούς Γεωργιάδη, σε νιούς Γεωργιάδη. Εδώ σου λέμε το πάμε εμείς εδώ πέρα και συνεχίζουμε το βρήκαμε, άντε πείτε. Έκανε την πρώτη αποκάλυψη. Δεν πήραμε εμείς και μας το είπε και η Έλενα ή πώς τη λένε. The Generis. Πώς τη λένε. The Generis. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο Δημήτρης, ο Σνίκ, έχει διαγράψει όλες τις φωτογραφίες. Εγώ βρήκα μόνο μία στο διαδίκτυο μετά από πάρα πολλή ώρα ψαξίματος. Ναι. Είναι αυτή η φωτογραφία. Ναι. Την οποία την είχε ανεβάσει πέρσι 5 Φεβρουαρίου του 20 στα γενέθλια της Ιλιάνας για να της πει χρόνια πολλά. Και τώρα τη διέγραψε. Τη διέγραψε, Γιώργο, και αυτή. Όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το προφίλ του είναι μόνο η δουλειά του. Έγινε καλλιτεχνικό το προφίλ. Έτσι, ακριβώς. Sneak peek λέγεται τώρα. Sneak the hustler. Είχε γενικά πολλές. Ναι, καλά, πολλές ώρες. Το προφίλ δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα τίποτα. Ναι, δεν ξέρω αν είχε. Σβήστε. Είχε, λέμε. Μετά, συγγνώμη, επειδή μου λέτε τώρα εμένα ότι είμαι μικροπρεπής που κάνω unfollow και blog και τέτοια. Δεν είναι μικροπρεπές να χωρίζεις από μια κοπέλα σε περίπτωση που χωρίζει ο άνθρωπος και να σβήνεις όλες τις φωτογραφίες μαζί. Όχι. Δεν είναι. Γιατί είναι μικροπρεπές. Είναι στιγμές της ζωής σου. Αυτό είναι ένα άλμπουμ ζωής στο Instagram. Τι λες, ρε, και άμα έχεις εσύ 25 σχέσεις, θα έχεις 25 στιγμές εδώ. Γι' αυτό είναι. Προσέχεις ποια ανεβάζεις. Ανεβάζεις αυτή που ανεβάζεις αυτή που είσαι τώρα. Αυτή που λοιπόν που έχει σημασία. Και όταν χωρίζεις, και η κοπέλα σου η νέα θα τη σεβαστεί όπως τη σέβεσαι και εσύ. Δεν σημαίνει ότι θα κάνει δεν είναι ωραίο όπως θα είσαι με μια κοπέλα τώρα και να βλέπεις το, αυτό που με πιάσουν πέρσι με πια πρόπερση. Δεν ξέρω εγώ, αλλά με τη μία καταρχάς δεν είναι και σίγουρο ότι έχουν χωρίσει. Αλλά αν έχουν χωρίσει. Δεν είναι μικροπρεπές να πάντα σβήσεις όλα. Γι' αυτό να κάνετε stories που κρατάνε 4 ώρες και ό,τι και να γίνει θα Η κάθε σχέση είναι διαφορετική, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο τα προσωπικά. Δημοκρατική σε βλέπω. Σουηδέζα. Σε μένα μόνο σε πιάνει το. Καλά, εγώ ποτέ να αφαιρέσει φωτογραφία από το Instagram σου με κοπέλα. Λες γιατί κάνω follow και blog. Εδώ πέρα ο άλλος ανακατεύασε όλες τις φωτογραφίες με την κοπέλα. Το blog δεν μ' αρέσει. Πριν από μια εβδομάδα μαζί ήταν τώρα, τα ξέχασε. Ακολουθούνται πάντως κανονικά. Δεν το βλέπω. Καλά, είναι ένα βήμα πριν ξεκολουθούν κιόλας.